Καλησπέρα. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ολοκληρώθηκε η εγχείρηση, η οποία ήταν αρκετά λεπτή. Χρειάστηκαν 5 ολόκληρες ώρες για να ολοκληρωθεί. Όπως διαβεβαιώνουν οι γιατροί, όλα πήγαν καλά. Ωστόσο, είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς όπως λένε, τα πρώτα 24 ώρα και ειδικά το πρώτο 24ωρο είναι κρίσιμα για την πορεία της υγείας του ασθενούς. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ο ασθενής διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο καρδιάς επιγόντως, τη 1/10 όπου διαπιστώθηκε οξύς διαχωρισμός ανιούσης αορτής, συνοδευόμενος από οξύ επιπομματισμό. Εγένετο χειρουργική αποκατάσταση της νόσου, η επέμβαση που διήρκησε 5 ώρες περίπου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο ασθενής διακομίστηκε σταθερός στη μονάδα καρδιοχειρουργικής ανάνυψης στις 6:15. Βρίσκεται στη μονάδα καρδιοχειρουργικής ανάνυψης λοιπόν. Τονίζω, επισημαίνω ότι τα πρώτα 24 ώρα είναι κρίσιμα, ωστόσο πήγαν όλα καλά. Θυμίζω ότι ο Πέτρος Τατσόπουλος ήταν το πρωί καλεσμένος σε ενημερωτική εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού. Ένιωσε έντονη αδιαστασία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έντωσε έναν πολύ έντονο πόνο στην καρδιά και ζήτησε να αποχωρήσει από το στούντιο. Αμέσως η εκπομπή διέκοψε για διαφημίσεις και με ασθενοφόρο από το κανάλι της Κηφισιάς ήρθε εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Να πω τέλος ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, επικοινώνησε με την οικογένειά του τόσο κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, όσο και μετά το πέρας αυτής. Σε ευχηθούμε κι εμείς να πάνε όλα καλά και να είναι γρήγορα καλά. Βελίκα Καραβάλτσου, σε ευχαριστώ.